στα όρια της κατάρρευσης δηλώνουν πως βρίσκονται αναισθησιολόγοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας του καθεστώτος εξάντλησης που επικρατεί. Την ώρα που 5.500 χειρουργία περιμένουν στην ουρά, το ανεπαρκές αριθμητικά προσωπικό καλείται χωρίς άδειες και ρεπό να επαναφέρει τη λειτουργία του νοσοκομείου σε προπανδημίας επίπεδα. Οι εργαζόμενοι πια δεν αντέχουν. Δεν μας έχουν κάνει λάστιχο. Δεν γίνεται δηλαδή να πληρώνει το πεπαγνί τις χρόνιες ελλείψεις που υπάρχει σε προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, υπόλοιπο προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Εγώ εκεί το αποδίδω και έχουν μαζευτεί αυτές οι λίστες εδώ πέρα. Και εμείς θέλουμε να λειτουργήσουν και τα 9 χειρουργικά κρεβάτια. Είναι ανάγκη να μειωθούν και οι αναμονές στις λίστες, αλλά δεν γίνεται να εξοντώνουμε το ήδη εξουθενωμένο προσωπικό. Ενδεικτικό το γεγονός πως οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει την άδεια του 2021. Για κάποιους εκκρεμούν και οι μέρες άδειας του 2020, ενώ σχεδόν κανείς δεν έχει πάρει την άδεια του 2022. Την ίδια ώρα οι αναισθησιολόγοι δεν επαρκούν για να καλύψουν 9 χειρουργικά κρεβάτια, δεδομένου ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν περιοριστεί τα χειρουργικά τραπέζια, προκειμένου να εξασφαλιστεί προσωπικό και υποδομές για την περίθαλψη των COVID περιστατικών. Υπάρχουν τμήματα που οι ειδικευόμενοι κυρίως, αλλά και οι ειδικευμένοι γιατροί, μπορούν να κάνουν ενεργό εφημερία και την άλλη μέρα να μην πάρουν ρεπό και να δουλεύουν ακόμα και 32-34 ώρες σερί. Που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κακό και για την υγεία του γιατρού, αλλά και του ασθενούς, που αυξάνεται ο κίνδυνος και για ιατρικά λάθη μετά από τόσες συνεχόμενες ώρες δουλειάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 συναδέλφους μας μακροχρόνια αρρώστους. Έχουμε 2 που συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα και άλλη μία η οποία έχει πάρει θέση στην Αθήνα. Λοιπόν, αν υπήρχαν αυτοί οι 5, θα ήταν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Παρόμοια είναι η κατάσταση και με το υπόλοιπο προσωπικό του χειρουργείου. Λόγω της υποστελέχωσης, οι εργαζόμενες στην καθαριότητα, οι βοηθοί θαλάμου, οι τραυματιοφορείς καλύπτουν ταυτόχρονα αρκετές χειρουργικές αίθουσες, 3 καθαρίστριες καλύπτουν τα χειρουργεία και την ανάνυψη το απόγευμα.